Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Συλλόγου Ασθενείς υπέρ της κρίσης φαρμακευτικής κάναβης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που μας έκανε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ Υγείας, που μας τιμήσατε με την πρόσκλησή σας εδώ να συζητήσουμε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα για μας. Εγώ θα ήθελα να ανοίξω το διάλογό μου ότι η κάναβη δεν είναι η μαστούρα μας, είναι το φάρμακό μας. Θα συνεχίσουμε να το καλλιεργούμε στο σπίτι μας. Δεν έχουμε άλλη λύση. Μας έχετε αφήσει ακάλυπτους από τη στιγμή που έχετε δηλώσει ότι η πρώτη σας γραμμή είναι η άμεση πρόσβαση των ασθενών σε φαρμακευτικά σκευάσματα και το θέμα υγείας. Δεν έχουμε άλλη λύση. Πρέπει να καλλιεργούμε το φυτό το οποίο μας κρατάει και είμαστε λειτουργικοί και υγιείς στη ζωή μας. Το καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι συνταγματικό μας δικαίωμα. Πρέπει να μας δώσετε άμεση λύση τι γίνεται τη συγκεκριμένη στιγμή που εσείς, όπως λέτε, έχετε πρόβλημα να ρυθμίσετε μέσω Υπουργείων και συναρμόδιων όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιγράψατε. Τι ακριβώς θα γίνει με την ελληνική αστυνομία και με τη δίωξη ναρκωτικών, η οποία συνεχίζει και συλλαμβάνει ασθενείς που καλλιεργούν το φάρμακό τους ή άνθρωποι που ασχολούνται με την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας, με τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, μας συλλαμβάνουν, μας στιγματίζουν, χάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε ασθενείς, έχουμε τα προβλήματα υγεία μας, έχουμε και εσάς να μας τυρανάτε. Πρέπει να μας δώσετε λύση άμεση. Εγώ προσωπικά σας έχω δηλώσει από το 2015 προσωπικά ο ίδιος στο γραφείο σας ότι καλλιεργώ κάναβη 20 χρόνια. Έχω αυτή τη στιγμή συνταγογράφηση από Έλληνα γιατρό μέσω της διαδικασίας ΕΦΕΤ και ΕΟΦ να παραλάβω την κάναβη στη φυτική της μορφή, σε ξερή μορφή, από την εταιρεία Petrogan στο φαρμακείο στο Ξυλόκαστρο, εδώ και 3,5 μήνες. Φάρμακο δεν παραδίδεται βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της κυρία Αντωνίου ότι τετραϊδροκαναβινόλ απαιτεί τις λοιπές κοινέ υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί από τον Ιούνιο έχει βγει το ΦΕΚ ότι πρέπει οι ασθενείς να έχουν τα σκευάσματα έστω και εισαγωγής. Δηλαδή, από τη μία μας λέτε να μην καλλιεργούμε, γιατί είναι παράνομο και μπορεί να βγει στον υπόκοσμο, το πράγμα το οποίο δεν υφίσταται. Πρέπει να αφήσετε ελεύθερη την καλλιέργεια του φυτού, αν θέλετε να βλέπετε πού πηγαίνει το κέρδος στη μαφία, να μπορούν όλοι οι Έλληνες αγρότες να καλλιεργούν κάναβη, να έρθουν στο Υπουργείο Υγείας να σας την παραδώσουν, να τους την πληρώσετε και να την εξάγετε εσείς στον Καναδά. Εγώ δεν δέχομαι ότι αυτά που λέτε είναι επενδύσεις και ότι θέλετε να πάρουμε το φαρμακό μας γιατί το έχουμε ανάγκη, αλλά σας ενδιαφέρει και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, φέρνοντας ξένες εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα μας. Πριν ένα μήνα μίλησα με την κυρία Αντωνίου και μου είπε ότι, κύριε Σύρο, έχουμε έτοιμο διαθέσιμο το σκεύασμα Sativex. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα που καλλιεργώ την κάναβη 20 χρόνια και παράγω μόνος μου το έλαιο κάναβης, πώς θα έρθει η οικονομική ανάπτυξη σε μια χώρα από τη στιγμή που το Sativex, το οποίο συνταγογραφείται από τους γιατρούς για τους νευροπαθητικούς πόνους και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι ένα μπουκαλάκι το οποίο θα στοιχίζει στον Έλληνα ασθενή ή στο κράτος μας 300 ευρώ, έχει ένα γραμμάριο λάδι κάναβης και θα το πληρώνουμε 300 ευρώ, γιατί πρέπει να φέρουμε μια φαρμακευτική εταιρεία να μας το δώσει σε μορφή σπρέι με διάφορα συντηρητικά μέσα και να μας λέτε ότι αυτό θα μας κάνει καλά και ότι δεν θα έχουμε προβλήματα υγείας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς ζητάμε το βότανο στη φυτική του μορφή,
Και συγγνώμη για την έκφραση, είμαστε κατσίκες και το μασάμε. Η κάναβη έχει θεραπευτική ιδιότητα όταν την τρώμε ομοί, είναι η λεγόμενη χημική ένωση THCA. Δεν χρειάζεται ούτε να τη βάλουμε σε τσιγάρο, ούτε να την καπνίσουμε, ούτε να την κάνουμε λάδι. Μπορούμε να το κόβουμε και να το τρώμε όπως τρώμε τη ρίγανη. Έχουμε αρκετά μέλη στο σύλλογο, τα οποία θεραπεύονται με την ομή κατανάλωση. Είναι απαράδεκτο να μας απαγορέψετε να έχουμε το φάρμακο στη φυτική του μορφή και να μας βάλετε όρους στην παραγωγή και καλά φαρμακοβιομηχανίας και τα λοιπά που ακούω. Και τέλος πάντων, κάντε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά αφήστε μας και εμάς το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην επιλογή της θεραπείας μας, το οποίο είναι και συνταγματικό μας δικαίωμα. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Εγώ έχω σήμερα εδώ ένα μέλος του συλλόγου, το οποίο ασχολείται με την ποδηλασία, είναι πρωταθλητής και θα ήθελε να σας πει και ο ίδιος την προσωπική του ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ από μένα.